Ήρθαμε εδώ πρώτα απ' όλα. Είχαμε προγραμματίσει να έρθουμε γιατί το επίδομα ασθενείας, άμα ασθενήσεις δηλαδή ένας ξενοδοχείο υπάλληλος, το δίνουν μετά από 9-10 μήνες. Βέβαια στην πορεία ανακαλύψαμε ότι ως συνέχεια της αντιασφαλιστικής επίθεσης του Μαΐου ήρθε ο Υφυπουργός ο Πετρόπουλος και υπέγραψε στην ουσία υπουργική απόφαση με το οποίο καταργεί το εφάπαξ των εργαζομένων στα ξενοδοχεία. Ένα εφάπαξ, ένα ταμείο το οποίο ήταν πλεονασματικό πάντοτε και εξακολουθεί και είναι, δεν έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ από το κράτος, είναι μόνο από χρηματοδότηση από τα ίδια τα λεφτά δηλαδή των εργαζομένων, από κρατήσεις των εργαζομένων, και ήρθε σήμερα και το καταργεί, βεβαίως αρπάζοντας ξανά, είναι η γνωστή ιστορία, τα αποθεματικά και αυτού του ταμείου, προκειμένου να πληρώσει το ΙΚΑ, τη συντάξη του και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο όχι μόνο θίγει βασικά συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, διότι οι ίδιοι λένε σήμερα που είναι η μέρα παγκόσμιου τουρισμού ότι είναι σε ανάπτυξη ο τουρισμός, ότι το ένα ρεκόρ είναι μετά το άλλο, άρα το ταμείο έχει, πώς να το πω, και οι προοπτικές του ταμείου είναι τέτοιες που δεν δικαιολογούν τέτοια ενέργεια. Ίσα ίσα θα έπρεπε κιόλας να μας επιστρέψουν και τα λεφτά που μας έκλεψαν το 12 από τα αποθεματικά μας και να μας δώσουν και το εφάπαξ όπως μας το δίναν το 12, χωρίς τη μείωση του 20%. Τώρα τι κάνουν? Δεν μας το δίνουν στην 20ετία, το καταργούν και στην ταξιοδότηση λέει θα μας το δώσουν με επιπλέον 20% μείωση, άρα σχεδόν θα παίρνουμε όταν θα πάρουμε σύνταξη τις φορές μας πίσω. Είναι μια αθλειότητα που έχει παραγγελθεί από τους μεγάλους ξενοδόχους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λοιπόν αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, βαρεθήκαμε, κουραστήκαμε να το λέμε, ότι και αυτή η κυβέρνηση, μάλλον αυτή ειδικά η κυβέρνηση, υπηρετεί ακόμα πιο πιστά τις επιταγές του μεγάλου κεφαλαίου από ό,τι όλες οι προηγούμενες.